Σήμερα μου ζητήθηκε να πλύνω πιάτα. Ήμουνα μια μισή ώρα εκεί με πόνηση μέση. Δεν έφερα αντίρρηση ποτέ. Μπορούμε ήρεμα να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Όχι. Παιδιά, έπλυνα πολύ σωστά πιάτα. Δώστε ένα χειροκρότημα. Όλοι μαζί. Ένα χειροκρότημα. Έπλυνα πολύ σωστά πιάτα. Μίστερ Έλα. Μπράβο, ρε Πολύζο. Ρε φίλε. Σπύρο. Όχι ρε. Γιάννη, κάτσε. Όχι ρε. Κάνε ρε. Εσύ. Γιώργο, Γιαννακίδη. Γιώργο, έλα. Γιώργο, εντάξει. Σπυρό. Τώρα θίχτηκε η αξιοπρέπειά του. Και πραγματικά όταν θίγεται η αξιοπρέπειά μας, χάνουμε λίγο τον έλεγχο. Καλό είναι να μην ξεπερνάμε κάποια όρια. Εκείνος δεν μπόρεσε να κρατήσει τα όρια αυτά. Ποιο χτύπησε, Τι έγινε, σε χτύπησε. Όχι, σε χτύπησε. Φέρε το μαγούτσι. Ποιο χτύπησε. Άμαλ. Σε χτύπησε. Όχι, δεν είναι καλά. Όχι. Έχει βγει εκτός αυτό. Απλά τα λέμε αλήθεια. Δεν με νοιάζει, Να σου πω, πήγαινε. Όχι με κομπλέ, Πήγαινε να ρίξει εμά τον κανάπε. Όχι με κομπλέ. Γιώργο, είσαι καλά, εσύ. Γιώργο, πού χτύπησε, Μέστη που σου. Δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί ανάμεσα στον Γιώργο και στον Σπύρο. Εγώ μπορώ να κρίνω αυτό που είδα. Που μου είναι στενάχρονο για να το κρίνω. Δεν πρέπει να γίνει καν, δεν πρέπει να το δω. 1000% να έχει δίκιο ο Σπύρος, το έχασε και δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει τίποτα. Σκέψου λίγο την αξιοπρέπεια και τους όσους που έχεις έξω, ακριβώς εκείνη την ίδια στιγμή το χάλασε. Ηρέμησε. Όχι, θα πάω πάρω το πράγμα. Πήγαινε μια βόλτα λίγο να ηρεμήσεις και μετά. Όχι. Δεν κάθομαι. Έλα λίγο σε εμάς. Δεν κάθομαι, δεν θέλω. Α, ελάτε εδώ τώρα που είστε όλοι μαζί, πράσινοι. Ήθελα να φωνάξει. Ήρθα εγώ ποτέ στην ομάδα σας δίπλα και είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που συζητιέται γενικά ή μετέφερα κάτι γενικά. Αντίθετο. Τι διαφορά δηλαδή, πες σου πω εγώ. Να σου πει ο Γιώργος που λέει ότι έρχομαι από εκεί, λέει, μιλάω από εκεί και έρχομαι από εδώ. Γιατί και... πράγματα. Τα σούρτα φέρτα αυτά έχουν κουράσει πολύ, Ζω. Ήμουν ξεκάθαρος. Τα βλέπεις. Νομίζω ότι κάποια άτομα εδώ μέσα έχουν μπει γιατί έχουν άλλο σκοπό, πέρα από το να κερδίσουν το παιχνίδι. Έτσι και ο Γιώργος ο Τσάμις ο συγκεκριμένος έχει μπει με το σκοπό του, με το να προσβάλλει και να εκθέτει ανθρώπους. Γιώργο, εντάξει. Εντάξει. Σε χτύπησε. Ναι, χύμιξε πάνω μου. Σε χτύπησε. Πήγε να με χτυπήσει, ναι. Γι' αυτό μην απαντάς, δεν ξέρεις πώς μπορεί να το... Σε παρακαλώ, μην το απαντάς, σε παρακαλώ. Αφήσου το βλέπεις, δεν είναι καλά, ρε φίλε. Συνεχίσου να πας καλά τώρα, τι λες. Ο Άρμιξ τον βαρέσει για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που καταλάβω. Άστο, γιατί δεν τον βαρέσει. Έλα, κάτσε λίγο σε εμάς να ηρεμήσεις. Δεν τα βλέπεις. Ρε! Και μου λες να μείνω εδώ μέσα, ρε. Δεν είσαι καλά, ρε. Ρε, κάνε μια βόλτα, ρε. Κάνε μια βόλτα. Μαρία, έξω. Δεν δικαιολογείται πουθενά το να του πει κάτι ή έστω, ρε φίλε, μίλα λίγο λεκτικά. Πες τη δύο κουβέντες λεκτικά. Χέρι, σηκώνει το χέρι. Ο Τσάμις είπε λέξεις. Λέξεις όχι σοβαρές. Απλές τι βλέπει. Δεν μπορώ να εκφράσω τη γνώμη με αυτό που βλέπω. Φυσικά και μπορώ. Ελευθερία λόγου έχουμε. Και ο άλλος απάντησε με βρισιές και χειροδικία. Ξεφτυλίστε, αλήθεια σου λέω. Κοίτα σηκώσει χέρι, εγώ. Γιατί με τρέλανε, φίλε, δεν αντέχω άλλο. Έφτασε στο αμήν. Έπρεπε να σηκώσει χέρι. Δεν του έχω σε χέρι, άμα του έχουν εντάξει. Ναι, το έπρεπε μαλλιά αυτό, εντάξει. Δίκιο δεν έχει κανένα του. Και οι δύο το πίεζαν να γίνει αυτό, μέρες τώρα. Απλά ο Σπύρος τράβηξε τη σκηνή και έκανε το μεγαλύτερο λάθος. Πιάνοντας τα μαλλιά του Τζάμι, δεν ήταν η λύση στο πρόβλημα. Εσύ έδωξε μπουνιά. Όχι μπουνιά. Τι. Χτύπησε λίγο το πόδι με την ώρα που... Πάλι. Στο πρώτο. Ρε πάτε καλά, μωρέ τώρα. Εσείς έχουμε έρθει σε ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν... να γίνονται αυτά πράγματα είναι ντροπή. Πάμε κάτω στο σπίτι μας. Είναι ντροπή. Πάμε, δεν γίνεται πράγματα, θα είναι σοβαρά. Και τελικά δεν κουτσένει. Πάμε, έλα, φτιάξε ένα καφέ να ράξει μέσα. Όχι, ρε, φίλε. Με το πλέον. Σίγουρα. Ναι. Ευχαριστώ, ρε. Δεν το φοβήθηκα. Έχω ξανααντιμετωπίσει τραμπούκους. Δεν είναι τότε.
μου δημιούργησε έκπληξη όλο αυτό. Δηλαδή, πώς τριγκαρίστηκε με δύο πράγματα που είπα. Να σου πω κάτι, κάνει σοου για μένα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Το συμπαθώ, δεν το συμπαθώ. Είναι και αυτό. Πράγμα κάνει σοου. Αλλά όχι, ο άλλος είναι 50 κιλά. Αλλά πραγματικά κάνει σοου, παιδιά. Θέλει να τραβήξει τα βρέματα και τις εντυπώσεις. Μια άλλη κλέση από την τρελή. Την Άσια. Εντάξει. Αυτή είναι μεγάλο έγκλημα. Αλήθεια. Και όποιος μείνει, και αν μείνει, να την προσέχετε. Σπύρο, τι έγινε, ρε φίλε. Τίποτα, ρε φίλε. Δεν μου αρέσει να ξεφτιλίζω. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα που κάνεις, ξεπερνάς 20 στάδια. Το ξέρω. Γι' αυτό και φεύγω. Και μειώζει αυτό το τέρμα. Γι' αυτό φεύγω, Γιώργο μου. Και εγώ είπα με την πρώτη ευκαιρία που θα μειωθώ, έχω φύγει. Φύγει το εγωισμός μου, ρε φίλε. Το βάζει στη θέση του με τα λόγια. Περνά στάδια αυτό που κάνει. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ρε φίλε, ούτε με ξύλο καταλαβαίνουν. Εμένα, ούτε με ξύλο. Άμα ήθελα να το βαρέσω, θα το βάραγα. Δεν το βάρεσε. Σπύρο, πριν οτιδήποτε αποφασίσει, θα μιλήσει με τον Γιώργο. Μίλα με αυτό που κάνει η κίνηση, δεν είναι σωστή. Με ποιο καιρό. Μίλα με τον Γιώργο, αυτό που έκανε. Με ποιο καιρό. Με τον Γιώργο, με τη ρούλα. Δεν φταίνε, φίλε, τίποτα. Η ρούλα, γιατί τη ρούλα. Χτύπησε το πόδι. Η ρούλα. Ναι. Πώς το χτύπησε το πόδι. Πες μου εσύ, δεν είμαι μπροστά. Ούτε εγώ. Θα την πιάσει, θα την μιλήσει, δεν είναι ωραία πράγματα. ούτε έξω του πουθενά δεν πρέπει να γίνονται. Πουθενά. Είναι στάνταρ τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Δεν μπήκε κανένα παιδί εδώ μέσα ούτε να χτυπηθεί, ούτε να του ασκηθεί ψυχολογική βία. Μπήκαμε να κάνουμε παρέα, ταιριάζουμε. Δεν θα αλλάξει κανένα στο μυαλό του αλουνού. Και δεν μπορεί να ασκήσεις βία, δεν γίνεται αυτό.